διαδικασία κρίνει κάτι άλλο, ας το κάνει. Εγώ θα κάνω αυτό που λέει, που μου υπαγορεύει η συνείδησή μου ως χριστιανού και ως κληρικού. Δεν διώχνω κάποιον από την Εκκλησία όταν ο πιστός θέλει από μόνος του και νιώθει την ανάγκη να έλθει να προσκυνήσει αυτή τη στιγμή και να δακρύσει για τον νεκρό Χριστό. Αυτό κάνω εγώ. Όπως τα έκλαια εγώ για τη μάνα μου, για το παιδί μου, για τον πατέρα μου. Παναγία μαζί σας. Καλή Ανάσταση. Καλά, καλή Ανάσταση. Πατέρα Χριστοφόρη, υπάρχει μία απαγόρευση. Υπάρχει μία απόφαση της Ιεράς Συνόδου. Υπάρχει μία απόφαση της τοπικής Μητροπόλης εδώ, του Μητροπολίτη, η οποία αναφέρεται ρετά ότι οι πόρτες πρέπει να είναι κλειστές των Ιερών Ναών και να γίνεται μέσα λειτουργία. Εσείς έχετε μία άλλη άποψη? Να σας πω λοιπόν την άποψή μου ευθαρσώς. Είστε χριστιανός ορθόδοξος και θα μας ακούσουν και άλλοι χριστιανοί ορθόδοξοι, οι οποίοι πιθανότατα να είναι και πολύ περισσότερο από μένα διαβασμένοι και να κατέχουν το γράμμα της Αγίας Γραφής. Ο Λόγος του Θεού λοιπόν, όπως είναι καταγεγραμμένο στην Αγία Γραφή, μας διδάσκει ότι όταν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ των νόμων του Θεού και των ανθρώπων, ο χριστιανός, πολύ δε περισσότερον ο κληρικός, θα πρέπει να ακολουθεί τον νόμο της Εκκλησίας, του Χριστού και όχι τον νόμο της πολιτείας. Το αναφέρω αυτό επειδή αναφερθήκατε στον νόμο της πολιτείας. Λέγω λοιπόν ότι η Αγία Γραφή μας διδάσκει όταν υπάρχει τέτοιο δίλημα, τι να ακολουθούμε στη ζωή μας, τον νόμο της πολιτείας που έρχεται σε αντίθεση με τον νόμο του Χριστού ή αυτόν καθεαυτόν τον νόμο του Χριστού. Η Εκκλησία μας διδάσκει λοιπόν και μας λέγει «Πειθαρχήν δι Θεό μάλλον ή ανθρώπης». Αυτό λοιπόν κάνω και εγώ, πειθαρχώ στην Θεία Διδασκαλία αυτήν που έχω διαβάσει και καλούμε να υπηρετήσω εμπράκτος στη ζωή μου. Το δεύτερον, η Εκκλησία διδάσκει και το ξέρετε πολύ καλά την ελευθερία στον άνθρωπο, που σημαίνει ότι εγώ δεν έχω καλέσει με το ζόρι, δεν έχω εκβιάσει κάποιον, δεν τον έχω εξαναγκάσει ώστε να έρθει να κλάψει σήμερα στον επιτάφιο θρήνο για τον νεκρό Χριστό. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εκείνος ο οποίος τον νιώθει σαν ανάγκη της ψυχής του να έρθει να κάνει το σταυρό του, να προσκυνήσει τον νεκρό Χριστό και να εναποθέσει στο νεκρό Χριστό αλλά και ζωντανό Χριστό, να εναποθέσει τα προβλήματα και τις αγωνίες του, εγώ λοιπόν δεν μπορώ να τον εμποδίσω. Συμπερασματικά, εν κατακλείδη, ούτε έχω το δικαίωμα σαν ιερεύς να διώξω κάποιον από την Εκκλησία, αλλά ούτε και εξαναγκάζω κάποιον να έρθει στην Εκκλησία. Αναφερθήκατε σε νόμο... Παρακαλώ. Είπατε για νόμο της πολιτείας, αλλά εδώ υπάρχει μια απόφαση της Ιεράς Συνόδου. Πολύ ωραία. Θα απαντήσω στην πρόκλησή σας και θα πω ευθαρσώς αυτό που πιστεύω με τις συνέπειες που ενδεχομένως μπορεί να υποστώ. Το νόμο της πολιτείας τον εξέφρασαν δυστυχώς κατά τη γνώμη μου άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καλή σχέση με την Εκκλησία, για να μην φτάσω και να πω ότι βάλουν κατά της Εκκλησίας. Όσον αφορά την θέση των αρχιερέων, κατ' εμέ όπως ονομάζονται σε εισαγωγικά όμως, εγώ τα βάζω τα εισαγωγικά, των Αγίων Αρχιερέων, έπρεπε οι Άγιοι Αρχιερείς κατά την ταπεινή μου γνώμη να υπερασπιστούν την πίστη μας. Κάτι που νομίζω δεν το έπραξαν στη συγκεκριμένη περίπτωση και με αφορμή την πανδημία του κορονοϊού αφήνουν κάποιους να πολεμούν την Εκκλησία. Σε αυτούς εγώ έχω να απαντήσω. Στον κάθε ένα που πολεμάει την Εκκλησία έχω να πω ότι αυτή εστίν η νίκη, η νική σασα των κόσμων, η πίστη ημών. Και ένα δεύτερον, θα αξιωθούμε νομίζω με την χάρη του Θεού αύριο να πούμε το Ανάστα ο Θεός. Και ξέρετε πολύ καλά σαν χιώτης το έθιμο το οποίο τηρούμε εδώ στον Ιερό Ναό της Ευαγγελιστρίας Χίου. Λοιπόν, θα υπηρετούμε, θα διακονούμε
και θα προσκυνούμε τον ένα και αληθινόν Θεόν, που μπορεί να είναι ως άνθρωπος νεκρός αυτή τη στιγμή μετά τη σταύρωσή του, αλλά μετά από λίγες ώρες πιστεύω να αξιωθούμε να τον προσκυνήσουμε ως τον ζωντανό Θεό, τον ένα και αληθινόν. Υπάρχει ο κορονοϊός όμως. Υπάρχει ο κορονοϊός, αλλά σας είπα, πιστεύω ότι κάποιοι έχουν εκμεταλλευτεί τον κορονοϊό προκειμένου να βάλουν κατά της Εκκλησίας, ή να το πω πιο απλά για να το καταλάβει και ο απλός λαός, ο πλέον απλούς ανθρώπινος νους, ότι κατά αυτόν τον τρόπο διώχνουν τον πιστό από την Εκκλησία. Είναι σαν να μου λέτε ότι εγώ δεν θα πάω να προσκυνήσω τον τάφο των γονέων μου, του παιδιού μου και τίνος άλλου. Εάν λοιπόν νιώθετε κι εσείς την ανάγκη για να προσκυνήσετε τον τάφο του πατέρα σας που είναι και κοιμημένος, η μάνα σας υπάρχει στη ζωή, καλά να είναι, η κυρία Χαρίκλια. Εάν λοιπόν νιώθετε την ανάγκη να πάτε στον τάφο του πατέρα σας, λέγω, πιστεύω ότι εσείς και ο κάθε άλλος χριστιανός στην θέση τη δική μου θέλει να πάει και να προσκυνήσει τον τάφο του Χριστού. Σας ευχαριστώ. Καλή Ανάσταση να προσκυνήσουμε. Δίκας κορυφών αυτής κατά τον πολεμίο, τη συμμαχία δέχεται τη σύνη, όπλο διαρρήτης αήθεια.